Διός φωτοειδής ιερών Αποστόλων και Κύρικες Χριστού ανεδείχθητε κόσμο της πάση κατασπήραντες το της χάριτος κήρυγμα, όθεν σήμερον ημάς πιστός εφημούμεν, ο Ανδρώνικε και Ιουνία Θεόφρον, Χριστόν με γαλήνοντες. Ως ευκλείς των Αποστόλων συναυλή και αληθείς του Ιησού διακονή, της αυτού συγκαταβάσεως ιεροφάντορες εδείχθητε, την χάριν γάρ του Πνεύματος δεξάμενη, Ανδρώνικε και Ιουνία εν δόξη, ως λίχνη της πέρασιν εφάνατε. Παύλος ο ουράνιος συγγενής και εν Αποστόλη, επισήμους ημάς καλή, Ανδρώνικε Μάκαρ και Θεία Ιουνία, Χριστού γαρθέ ηγόρη, όφθητε Κύρικες. 17 του μηνός Μαΐου. Ανδρωνίκου και Ιουνίας των Αποστόλων, Αθανασίου Αρχιεπισκόπου Χριστιανουπόλεως, Νικολάου του Νεομάρτυρος Εκμετσόβου, Σόλωνος, Παμφαμύρ και Παμφιλών των Μαρτύρων, Θεοφάνους και Νεκταρίου των Οσίων και Μετεωρητών, Θεοφάνους Σολιάς της Κύπρου. Οι Άγιοι Απόστολοι Ανδρώνικος και Ιουνία. Τα σαρκικά πάθη, ιδιαιτέρως στην εποχή μας, δύσκολα αφήνουν να αναπτυχθεί αγνή φιλία και ειδικότερα αγνή συνεργασία μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας. Όμως αυτό δεν είναι ακατόρθωτο εν Χριστώ Ιησού. Κατορθώνεται όταν μέσα στις ψυχές και των δύο φύλων ριζώσει το Άγιο Πνεύμα. Τότε νεκρώνεται το σαρκικό φρόνημα και ενδιαφέρει μόνο το συμφέρον της ψυχής. Με αυτόν τον τρόπο συνεργάστηκαν και οι Απόστολοι Ανδρώνικος και Ιουνία. Με την αγνή του συνεργασία πέτυχαν να αποσπάσουν πολλούς ειδωλολάτρες από την πλάνη των ειδώλων και να κτίσουν πολλές εκκλησίες. Συνεργάστηκαν με τον Απόστολο Παύλο, για τους οποίους γράφει στην προς Ρωμαίους επιστολή του: «Ασπάσαστε Ανδρώνικον και Ιουνίαν, τους συγγενείς μου και συνεχμαλώτους μου, ήτινες εισήν επίσημοι εν της Αποστόλης, ή και προεμού γεγόνασιν εν Χριστώ». Δηλαδή, χαιρετήστε τον Ανδρώνικο και την Ιουνία, τους συμπατριώτες μου, που καταδιώχθηκαν και φυλακίστηκαν μαζί μου και είναι διακεκριμένοι μεταξύ εκείνων που ασκούν την Αποστολή του Κηρύγματος και οι οποίοι μάλιστα προσήλθαν στον Χριστό πρωτύτερα από εμένα, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ο Ανδρώνικος και η Ιουνία, αφού έλαμψαν με τους αγώνες τους για την πίστη, ειρηνικά απεδήμησαν στην αιώνια ζωή. Ο Όσιος Αθανάσιος ο Νέος, ο Θαυματουργός, Αρχιεπίσκοπος Χριστιανουπόλεως της Μεσσηνίας. Ο Όσιος Αθανάσιος γεννήθηκε στην Κέρκυρα το έτος 1664 από γονείς Ευσεβής,
τον Ανδρέα και την Εφροσύνη. Οι γονείς του θέλησαν να τον νυμφεύσουν με την βία, αλλά ο Αθανάσιος που είχε ιερατική κλίση έφυγε από αυτούς κρυφά και πήγε στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί χειροτονήθηκε διάκονος από τον Πατριάρχη Γαβριήλ και έπειτα το έτος 1711 εξελέγει επίσκοπος Χριστιανουπόλεως στην σημερινή επαρχία Τριφυλίας, με ομώνυμη πρωτεύουσα που βρισκόταν στο τωρινό χωριό Χριστιάνη, πάλε ποτέ Χριστιανούπολη. Αφού ο Σίος επίμανε το πίμνιό του για 24 έτη, εκοιμήθη εν κυρίω ειρηνικά, τον Νοέμβριο του 1735, σε ηλικία 71 ετών. Της Κερκύρας των γόνων Τριφυλίας το καύχημα, Χριστιανού πόλεως όντως, τον ποιμένα των Οσίων, τον Θείον Αθανάσιον πίστη, τιμήσομεν εν ύμνης δωρεάς, παρέχει της κραυγάζουσι, δόξα το σε δόξα σαντι Χριστό, δόξα το σε θαυμαστό σαντι, δόξα το στελούντας την μνήμη και τιμώντας το σώμα σου και πανευλαβώς προσκυνούντας την μυρίπνον κάραν σου ως έχων παρησίαν προς Θεό οικέτευε Χριστόν των αγαθών και τες σες θερμές πρεσβείες των κινδύνων σώζε ο Άγιε Αθανασίε. Συμπρεσβευτήν τον Μέγαν Κυρίου Προδρόμων έσω αόρατος της Μονής φρουρός και προπύρης.